Ένα ανώτατο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς μίλησε ανοιχτά για το πώς σχεδιάστηκε η ευνηδιαστική επίθεση επί Ισραηλινού εδάφους. Ο λόγος για τον Αλή Μπαρακέχ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η έδρα του βρίσκεται στη Βηρυτό. Το στέλεχος της Χαμάς είπε ότι όλοι έμειναν έκπληκτοι από τα αποτελέσματα της επίθεσης, αφού πίστευαν ότι ο στρατός του Ισραήλ θα εμπόδιζε την επίθεσή τους. Η ώρα 0 δεν ήταν γνωστή σε κανέναν. Διαλέξαμε την κατάλληλη στιγμή όταν ο εχθρός ήταν απασχολημένος με τις διακοπές του. Κανείς από την κεντρική διοίκηση της Χαμάς δεν ήταν στη Βηρυτό. Κανείς από το πολιτικό γραφείο δεν ήταν εδώ πριν την επίθεση. Ο Αλή Μπαρακέχ είπε ότι μια ομάδα Ισραηλινών ομήρων θα χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί για την απελευθέρωση Παλαιστινίων που βρίσκονται στο Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατούνται στην Αμερική επειδή κατηγορούνται ότι διευθύνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις που υποστηρίζουν τους ανθρώπους που πολιορκούνται στη Γάζα, που βοηθούν τα ορφανά της Γάζας. Η Αμερική τους συνέλαβε και τους καταδίκασε, όπως τους ζήτησε το Ισραήλ. Έχουν καταδικαστεί σε ισόβια. Θα ζητήσουμε την απελευθέρωση αυτών των Παλαιστινίων. Είναι δικαίωμά μας να απαιτήσουμε την ελευθερία τους. Το στέλεχος Χαμάς χαρακτήρισε τον στρατό του Ισραήλ χάρτινο τίγρη. Επιπλέον, παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν και η Χεζμολάχ και το Ιράν βοήθησαν την οργάνωση.